Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ της χώρας. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Ιουνίου για την πρώτη και τη δευτέρα Λυκείου, ενώ οι απολυτήριες της τρίτης Λυκείου θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Μαΐου. 3.500 υποψήφοι στον Ομολάρισας και περίπου 6.000 συνολικά στη Θεσσαλία στις 31 Μαΐου ξεκινούν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Λήξη μαθημάτων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ σήμερα, 17 Μαΐου. Έναρξη ενδοσχολικών εξετάσεων από τη Δευτέρα 20. Τα μαθήματα για τα γυμνάσια θα λήξουν στις 29 Μαΐου και οι ενδοσχολικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 3 Ιουνίου. Από εκεί πέρα βέβαια έχουμε την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ και στις 31 Μαΐου για τα ΓΕΛ. Και από εκεί και πέρα βέβαια όταν τελειώσουν τα μαθήματα έχουν τα ειδικά μαθήματα και τις εξετάσεις για τα ΤΕΠΑ. Από εκεί και πέρα φέτος οι υποψήφοι μας είναι γύρω στις 2.500 για τα ΓΕΛ και περίπου 500 για τα ΕΠΑΛ. Όπως έχουμε ξαναπεί δηλαδή στη Λάρισα είναι η μισή περίπου υποψήφια από το σύνολο των υποψηφίων στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Νικόλα Ζέρβα, με 2% πρημοδοτούνται οι υποψήφοι της Θεσσαλίας λόγω πλημμυρών. Ένα σημαντικός αριθμός αφού προκύπτουν 1.200 παραπάνω θέσεις εισαγωγής από τις προβλεπόμενες. Η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαταμακρή, ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό, απαντώντας σε επερώτηση στη Βουλή, ότι προβλέπεται 1-2% επιπλέον θέσεων για τους εισακθέντες από τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί πλημμυροπαθείς. Αυτό αφορά σε αυτή τη φάση τους υποψηφίους της Θεσσαλίας και του Εύρου, λόγω των πυρκαγιών βέβαια στον Εύρο, έτσι των πλημμυρών στη Θεσσαλία. Και από εκεί και πέρα βέβαια περιμένουμε την υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί περίπου τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, για να καθοριστούν και οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εισακθέντες. Τα δημοτικά σχολεία τώρα και τα νηπιαγωγεία ρίχνουν αυλαία για τη φετινή σχολική χρονιά την Παρασκευή 14 Ιουνίου, ενώ τα γυμνάσια ολοκληρώνουν τα μαθήματα την Τετάρτη 29 Μαΐου, οπότε ξεκινούν οι ενδοσχολικές τους εξετάσεις.